Καλησπέρα. Φαντάζομαι ότι μία από τις έννοιες απέναντας και στον αγωνιστικό χώρο, αυτό που προφανώς είναι πρόβλημα και για το Ελλάδο, είναι να φύγουμε από την Ελλάδα. Σίγουρα είναι σημαντικό, γιατί το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν και ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Είναι σημαντικό που όλα τα παιδιά τελείωσε ο αγώνας και όλα τα παιδιά είναι εντάξει. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος είχαμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κάποια παιδιά που δεν θέλουν να τους δώσουμε λεπτά συμμετοχών παραπάνω. Βάλαμε 3 γκολ και αυτό είναι σημαντικό για μας να αρχίσουμε τις ευκαιρίες που δημιουργούμε να σκοράρουμε. Και νομίζω ότι γενικά ήταν ένα μάτς το οποίο μας έχει αφήσει ικανοποιημένους. Κότς, είναι ένα από τα κέρδη της ομάδας ότι παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό, ίσως επειδή είχαν καθυστερημένα, όπως ο Γκόμες, ο Σορεντήρη, ακόμα και ο Μπακαγιώκο, παίρνουν παραπάνω από 60 λεπτά σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι, αυτό είπα, ότι ήταν σημαντικό για μερικά παιδιά τα οποία κρίναμε ότι έπρεπε να παίξουν περισσότερο. Είχαμε τη δυνατότητα αυτή να χρησιμοποιήσουμε τα παιδιά, να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχών για να είναι έτοιμοι για τη συνέχεια. Περιμέναμε ίσως να δούμε και γκολ από φόρο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποιος και να σκοράρει, γκολ βάζουν. Είναι ένα θέμα που δουλεύεται με έψιλον και είναι θέμα χρόνου, πιστεύετε, να κουμπώσουν στα θέλω της ομάδας. Κοιτάξτε, πέρσι πήραμε το πρωτάθλημα πετυχαίνοντας πάρα πολλά γκολ και η αλήθεια είναι ότι χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη συγκομιδία από τα παιδιά που τους επιθετικούς που αναφέρατε. Για μας είναι πολύ σημαντικό η ομάδα γενικότερα να σκοράρει. Αυτά τα παιδιά προσφέρουν πάρα πολλά στο γήπεδο, δημιουργούν χώρους. Θα ξεκινήσω από το αμυντικό κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό ότι περσάρουν τους αντιπάλους. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουν, πέρα από το να πετύχουν ένα γκολ, το οποίο είναι οφθαλμοφανή για όλους ότι είναι ένα γκολ και το πέτυχε ένας επιθετικός. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, μας ενδιαφέρει η ομάδα να σκοράρει γενικά. Και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την περσινή σεζόν, η οποία, όπως σας είπα και πριν, ήρθαν πάρα πολλά γκολ χωρίς να τα πετύχουν επιθετικοί, δεν λέει τίποτα. Το ίδιο θέλουμε και φέτος, να αρχίζει η ομάδα να σκοράρει γενικότερα. Δεν έχει σημασία ποιος θα πετύχει τα γκολ. Σημασία έχει η ομάδα να σκοράρει και να μπορεί να κερδίζει τα παιχνίδια.